Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το συζητούμενο νομοσχέδιο υπέρχονται ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές στον χώρο της υγείας. Τιμολόγηση ιατρικών πράξεων, κάτι που εκκρεμεί δεκαετίες. Εξορθολογισμός της ανορθολογικής δομής των νοσοκομείων, ο οποίος μπαίνει μπροστά με τη διαδικασία των συγχωνεύσεων. Έγκυρη εξόφληση υποχρεώσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία. Άνοιγμα ευκαιριών για νέους επιστήμονες. Παρέμβαση στον πολύπαθο χώρο του συστήματος των προμηθειών. Θα επιχειρήσουμε να πρωτοπορήσουμε συγχωνεύοντας τα 4 νοσοκομεία του Λασιθίου, ελπίζω σε ένα, αφού περάσουμε από τα 2, και της Δυτικής Μακεδονίας από τα 5, σαφώς ή λιγότερα. 5 είναι πολλά για τη Δυτική Μακεδονία, δεν συμβαίνει πουθενά άλλου. Αυτό βέβαια οδηγεί σε ένα εξορθολογισμό δαπανών, σε μείωση κράτηση δαπανών. Γι' αυτό και κάποιοι μιλούν για επιταγές του μνημονίου. Είναι έτσι? Το δίλημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι μνημόνιο ή αντιμνημόνιο στην Ελλάδα. Είναι λογική ή παραλογισμός. Σε όλα τα μέτρα αντιπρόταση δεν υπάρχει. Να συνεχίσουμε όπως είμαστε ή να αλλάξουμε? Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε, και με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρούμε και προσπαθούμε να αλλάξουμε και ανοίγουμε συγκεκριμένα μέτωπα.